λεπτά. Πρόκειται για αποφάσεις που κλειδώνουν σίγουρα ένα διαφορετικό μέλλον. Δεν ξέρουμε αν θα είναι λιγότερο οδυνηρό για τους πολίτες. Είναι λοιπόν κομβική μια δεύτερη ανάγνωση των αποτελεσμάτων αυτής της ιστορικής συνόδου. Θα την επιχειρήσουμε με τον Ευρωβουλευτή Ιωάννη Κασουλίδη, τον οποίο έχουμε κοντά μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, η απόφαση αυτή αλλάζει πράγματι τα δεδομένα, κύριε Κασουλίδη. Σπάει ο φαύλος κύκλος της εξάρτησης των τραπεζών από τα κράτη. Αυτό αναμένεται να αποδειχτεί, όμως αλλάζει μια καθιερωμένη εδώ και μερικά χρόνια αντίληψη ότι με την διόρθωση των δημοσίων οικονομικών μπορεί να αντιμετωπιστεί η διεθνής κρίση. Διαπιστώνεται τώρα ότι αυτό δεν είναι αρκετό εξαιτίας του γεγονότος ότι είχε ζητηθεί από τις τράπεζες με απόφαση και των G20 αλλά και τα αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν μέχρι το τέλος αυτού του μήνα τις τράπεζες τους ανακεφαλαιοποιημένες σε έναν βαθμό που δεν είχαν προηγουμένων όσον αφορά την ρευστότητα μέσα στους οργανισμούς τους. Αυτόν οδήγησε σε προβλήματα σε πολλές τράπεζες, οι οποίες δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα, διότι για κάποιους λόγους ήσαν εκτεθειμένοι είτε σε πολλά δάνεια, είτε όπως στην περίπτωση μας, εκτεθειμένοι σε ομόλογα και δάνεια στην Ελλάδα. Για όλους αυτούς τους λόγους, το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έπρεπε το κράτος να στηρίξει τις τράπεζες του και στην δυσκολία του το κράτος να απευθυνθεί στους μηχανισμούς στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτόν οδηγούσαν σε πάρα πολύ μεγάλα χρέη. Αυτά τα χρέη χειροτέρευαν με το γεγονός ότι οι αγορές χτυπούσαν και απαιτούσαν για τις επενδύσεις τους πολύ μεγαλύτερα επιτόκια και αυτόν οδήγησαν σε μια ύφεση για την οποία δεν το άξιζε η Ευρώπη. Όμως είναι μια απόφαση η οποία μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα, μια απόφαση η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί αυτή τη στιγμή από την Κύπρο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών της. Δεν είμαι σίγουρος ότι η απόφαση αυτή καλύπτει αυτή τη στιγμή την Κύπρο, διότι όπως μόλις είδατε στους δέχτες σας, ο κύριος Φον Ρομπέι εξήγησε ότι αυτός ο μηχανισμός του δικαιώματος δηλαδή των τραπεζών να απευθύνονται απευθείας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης και όχι μέσω του κράτους τους, προϋποθέτει πρώτα να τεθεί σε εφαρμογή μια κοινή τραπεζική πολιτική, μια ενοποίηση του τραπεζικού συστήματος μέσα στην Ευρωζώνη με έναν αυστηρόν εποπτικών έλεγχων από την ίδια την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οι ποιοι θα οριστούν για να το ελέγχουν και με μικρότερων ρόλων αλλά πάντοτε και με συνεργασία των εθνικών εποπτικών αρχών που είναι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Και ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Κασουλίδη, σε ό,τι αφορά το κομμάτι εκείνο της απόφασης που μιλά για την χρήση των ταμείων στήριξης της Ευρωζώνης στη στήριξη κρατικών ομολόγων χωρίς περαιτέρω δημοσιονομικά μέτρα. Αυτό είναι μια επιπρόσθετη απόφαση για την οποία το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν της επέτρεπε, όπως συμβαίνει με όλες τις κεντρικές τράπεζες στον κόσμο, την Federal Reserve στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Βρετανία κλπ, που όταν δουν τα ομόλογα τους να χτυπιούνται από τις αγορές για να κρατήσουν χαμηλά την τιμή τους, βγαίνουν έξω στις δευτερογενείς αγορές και αγοράζουν από αυτά τα ομόλογα. Όσοι περισσότεροι αγοράζουν, τόσο περισσότερο πέφτουν πέφτει η τιμή. Άρα αυτό το πράγμα για να παρακαμφθεί, τελικά υπάρχει απόφαση ότι μπορεί πλέον να γίνει μέσω του μηχανισμού στήριξης, για να ενεργεί και σαν τράπεζα αυτός ο μηχανισμός, παρά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, της οποίας το καταστατικό δεν το επιτρέπει. Τι λέτε, η Ισπανία και η Ιταλία πέτυχαν πράγματα, ναι. Απαλλάγησαν προς το παρόν τουλάχιστον από την Τρόικα η Κύπρος που στέκει. Η Ισπανία και η Ιταλία, οι οποίες θα ήταν και έναν, ιδιαίτερα με την Ιταλία, αν συμβεί το ίδιο, θα είναι έναν τεράστιο βάρος για τα ταμεία στήριξης, ευρέθηκε αυτός ο τρόπος για να διασωθεί. Όμως και η Ισπανία κάποιο μέρος της εκταμείευσης των χρημάτων που χρειάζονται για να φτάσουν μέχρι τέλος Ιουνίου στο σημείο
της ρευστότητας που προβλέπεται από τον Βασιλείαν 3 και το Tier 3, πώς ονομάζεται, αυτά είναι jargon για τους ακροατές. Αυτό είναι υποχρεωμένη και η Ισπανία να πάρει αυτά τα λεφτά αυτή τη στιγμή. Και επομένως και η Ισπανία για κάποιο χρονικό διάστημα το χρέος το κρατικών της θα είναι διωγγωμένο. Το ίδιο και η Κύπρος. Καθαρό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Δυστυχώς ο χρόνος μας προώθησε.